Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Binos Tuning. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα βάλω το καρμπιρατέρ που σας έδειξα την προηγούμενη φορά ότι αγόρασα με 3 ευρώ και 36 λεπτά. Θα το βάλω στο KZR να δούμε αν δουλεύει σωστά και αν δουλεύει γενικότερα και αν θα βοηθήσει το KZR να πάρει λίγο τα πάνω του. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα βγάλω τα πλαστικά ώστε να αποκτήσω πρόσβαση στο καρμπιρατέρ σε 3, 2, 1... Και τώρα πάμε να βγάλουμε το καρμπιρατέρ, αλλά πρώτα θα κλείσω το ρουμπινέτο της βενζίνης, ώστε όταν θα βγάλω το σωληνάκι να μην αρχίσουν οι βενζίνες να τρέχουν. Τώρα σιγά σιγά θα βγάλω το καρμπιρατέρ. Αυτό είναι το εργοστασιακό το καρμπιρατέρ που μόλις βγήκε. Μετρώντας αυτή τη διάμετρο βλέπω ότι είναι 21,5 σχεδόν 22 και μετρώντας και αυτή τη διάμετρο στο καρμπιρατέρ που θέλω να βάλω είναι και αυτή 21,5 προς το 22. Είναι σχεδόν ίδιες οι διάμετροι. Αυτός είναι ο εργοστασιακός λαιμός και σκέφτηκα να πάω να πάρω έναν ίδιο, όχι γνήσιο, ημιτασιόν ό,τι είναι, να τον κόψω εδώ, ώστε να βάλω το κολάρο και μετά να βάλω το καρμπιρατέρ και να μπει στην εργοστασιακή θέση. Να πω σε αυτό το σημείο πως αρχικά αγόρασα ένα ημιτασιόν λαιμό με 5,5 ευρώ. Έκατσα και τον έφτιαξα με τον τροχό και τον τρέμελ και εν τέλει όταν πήγα να το βιδώσω για τελευταία φορά πάνω στην κεφαλή χωρίς να το σφίξω πολύ έσπασε το σημείο που πατάει βίδα. Πιο πολύ με πείραξε που έκανα τόση ώρα να τον φέρω στα μέτρα μου παρά τα 5,5 ευρώ. Πήγα και πήρα ένα γνήσιο λαιμό για KZR. Αυτός είναι ο ημιτασιόν που έσπασε εδώ. Οπότε τώρα θα κάτσω να τον μοντάρω ώστε να μπει το κολάρο και το καρμπιρατέρ. Έφτιαξα το λαιμό ώστε να μπαίνει το κολάρο ωραία στη διάμετρο που πρέπει. Το μόνταρα επάνω πρόχειρα να δω πως κάθεται. Όπως βλέπετε έχω βγάλει το διάφανο κουπάκι γιατί έβρισκε εδώ, είναι πιο μακρύ από το μεταλλικό, οπότε έβαλα το μεταλλικό για να κάτσει ακριβώς όρθιο το καρμπιρατέρ. Οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό. Τώρα θα βάλω και την τίζα του γκαζιού και θα το τελειώσω ώστε να το βάλουμε μπρος. Λοιπόν, έβαλα το καρμπιρατέρ επάνω, κάθεται πολύ ωραία. Η ντίζα του γκαζιού περνάει μια χαρά από εδώ, δεν βρίσκει στο κάτω σημείο. Έβαλα και τα σωληνάκια της υπερχείλισης για να φαίνεται ωραίο. Να το δείτε και από εδώ πως έχει κάτσει, ανάψω και φλάς. Έτσι. Τα tips που θέλω να δώσω είναι, πάρτε το χρόνο σας και φροντίστε η ροή του καυσίμου να είναι ομαλή από το καρμπιρατέρ μέχρι την κεφαλή, δηλαδή ο λαιμός να κάθεται όμορφα, να μην έχει σκαλοπάτια κτλ. Το άλλο που θα πω είναι μεγάλη προσοχή ώστε να μπει σωστά η φλάντζα εδώ πέρα, να μπει το λαστιχάκι αυτό, να μπει το o-ring από τον μπολάκι σωστά, ώστε να μην έχουμε διαρροές καυσίμου ή το χειρότερο είναι να τραβάει αέρα μετά το καρμπιρατέρ. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείς με τίποτα να το ρυθμίσεις το καρμπιρατέρ. Οπότε πρέπει να είναι αεροστεγός κλεισμένο παντού και στο κολάρο σωστά και από το slide. Μεγάλη προσοχή και σε αυτό. Τώρα μένει να του βάλω το σωληνάκι της βενζίνης, να γεμίσει βενζίνη και να το βάλουμε μπρος. Και φρέσκο σωληνάκι βενζίνης και τώρα θα ανοίξω το ρουμπινέτο. Οπ. Στάζει και από εκεί λίγο βενζίνη. Ποιότητα.
Οπότε θεωρητικά έχει πάει βενζίνη στο καρμπιρατέρ και μπορώ να το βάλω μπρος. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Να πω ότι το ρελαντί είναι αρρύθμιστο, οπότε τώρα θα το βρούμε. Για μισό λεπτό να βρω και τη βίδα του αέρα που είναι. Τη βίδα του αέρα την ξεκινάω πάντα μια μισή στροφή από το τέρμα σφιχτό. Οπότε έχουμε μισή, μία, μία μισή. Και ξεκινάμε από εδώ. Επιτέλους. Πριν όμως κάνω τη βόλτα με το μηχανάκι, θα σας εξηγήσω πώς δουλεύει η γκαζιέρα κοντής διαδρομής, γιατί πολλοί με ρωτήσατε στο προηγούμενο βίντεο. Αυτή είναι η εργοστασιακή γκαζιέρα και αυτή είναι η κοντής διαδρομής. Η διαφορά που έχουν είναι ότι η ντίζα του γκαζιού στην εργοστασιακή περνάει πολύ κοντά από τη διάμετρο του τιμονιού, που σημαίνει ότι έχει μικρή ακτίνα περιστροφής. Ενώ στην κοντής διαδρομής βγαίνει πιο έξω η ντίζα του γκαζιού, άρα έχει μεγαλύτερη ακτίνα περιστροφής. Αυτό σημαίνει ότι με μικρή διαδρομή του χεριού το γκάζι ανοίγει πιο πολύ. Ουσιαστικά μικραίνει η διαδρομή του ανοίγματος του γκαζιού. Εδώ είναι το μηχανάκι έτοιμο. Το ρύθμισα όσο καλύτερα μπορούσα. Οι ρυθμίσεις είναι μικρό ζιγκλέρ νούμερο 32, μεγάλο ζιγκλέρ νούμερο 115, και η βελόνα στην πάνω-πάνω θέση, δηλαδή από πάνω πρώτη θέση. Οπότε τώρα θα το κάνω μία βόλτα, να δείτε κι εσείς πώς δουλεύει. Πάντως, το καρμπιρατέρ για 3,5 ευρώ είναι άψογο. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Γαντάκια εδώ. Έχουν βγει πολύ ωραία αυτά τα γαντάκια. Καλοκαιρινά είναι βέβαια, αλλά ακόμα και Δεκέμβριο στην Αθήνα, καλοκαίρι είναι. Για πάμε. Κατευθείαν παίρνει μπρος το εργαλείο. Φύγαμε. Όπως θα είδατε και στο προηγούμενο βίντεο που έβαλα την γκαζιέρα, είναι πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία αίσθηση. Αξίζει δηλαδή. Κοιτάξτε πόσο λίγο ανοίγω το γκάζι και πάει το μηχανάκι. Όπως βλέπετε δουλεύει πολύ ομαλά, ούτε μπερδέματα κάνει και τέτοια τίποτα. Παιδιά, η γκαζιέρα κοντής διαδρομής είναι όλα τα λεφτά. Το γκάζι έχει τρελή διαφορά στην απόκριση. Να πω ότι δεν έχει και καμιά τρελή διαφορά με πριν. Η μόνη διαφορά νομίζω που πήρε λίγο τα πάνω του είναι στις μεσαίες στροφές. Πάει λίγο, αρπάζει λίγο καλύτερα νομίζω σε σχέση με το εργοστασιακό καρμπιρατέρ. Αλλά γενικά δεν έχει τρελή διαφορά. Πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει η γκαζιέρα παρά το καρμπιρατέρ. Επίσης και ο ήχος είναι ωραίος. Κάποιοι το θεωρούν ωραίο, κάποιοι το θεωρούν ενοχλητικό. Εγώ με ντεμί, είναι ωραίος αλλά όχι για συνέχεια. Μετά από αυτή τη βόλτα θα κάτσω να του σχεδιάσω ένα σαν φιλτροκούτι και θα το τυπώσω στο 3D εκτυπωτή ώστε να κόψει λίγο τον ήχο και επίσης να μπορούμε να το κάνουμε και υποβρύχιο άμα βρέχει, να μην φοβάμαι αν θα ρουφήξει νερό ή όχι.
γύρισα στο γκαράζ. Εδώ είναι το μηχανάκι. Όπως είδατε, δουλεύει ικανοποιητικά καλά. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω βενζίνη στο μείγμα, είναι λίγο φτωχό. Θα ψάξω λίγο να το ρυθμίσω καλύτερα. Πάντως για τα 3,5 ευρώ που πήρα το καρμπιρατέρ είναι σούπερ, δουλεύει άψογα. Θέλω να του φτιάξω ένα φιλτροκούτι που θα ανεβαίνει εδώ πάνω ώστε να είναι προστατευμένο από τα νερά, σύν του ότι θα κάπως πρέπει να ενσωματώσω ένα δοχείο αναθυμιάσεων λαδιού. Αυτό το έχω φτιάξει πρόχειρα για την ώρα, ώστε να μην πετάει λάδια παντού. Επίσης αυτό το φιλτράκι εδώ το είχα φτιάξει στον εκτυπωτή μου και έβαλα και εγώ δικό μου σφουγγαράκι και αυτό δουλεύει ωραία. Θα κλείσω αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Αν έχετε κάποια συμβουλή ή κάποια απορία, γράφετε κάτω στα σχόλια. Κάντε μια εγγραφή για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια!